ήρθατε. Τι κάνετε. Να σας δώσουμε και ένα μικρόφωνο. Ορίστε. Να πάρω εγώ τη στάμνα μου, ήταν για μένα κύριε αυτή μου. Ναι, γεια σας, Ελλά, είναι σπασί. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ανθή Λάμπρου και ο κύριος Νεκτάριος Φορής, ιδιοκτήτης του Dance Academy Cyprus. Μάλιστα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε. Για φεστιβάλ Ζεμπέκικους έφερα εδώ, αλλά με τη στάμνα ξεκινήσαμε. Θα το ξεκινήσουμε τώρα. Να πούμε ότι υπάρχουν πολλά είδη Ζεμπέκικου. Το ελληνικό, ναπτάλικο, καμιγέρικο, τουρκικό. Και να πούμε ότι αυτό που παρουσιάσαμε τώρα με την Αθή μας, ότι είναι στα βήματα του κυπριακού ζεμπεκικού και είναι η χορογραφία η Στάμνα, την οποία χορογράφησε ο μακαριστός παππούς μου Γρηγόρης Ασιώτης. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Αθή εδώ ήταν η παρτενέρ του παππού μου, πριν 60 χρόνια. Αλήθεια. Και η Αθή χόρεψε για πρώτη φορά σε αυτόν το στούντιο 1η του Απρίλη το 1963. Στο ίδιο στούντιο. Εδώ. Εδώ. Σηκώστηκε λίγο, δεν τρέχα μου. Παναγία μου, ήταν 15 χρονών. 15 χρονών που τόλμησε. Ναι, 60 χρόνια μετά. Νιώθω πολύ συγκινημένη και χαρούμενη συγχρόνως, γιατί πάλι βρίσκομαι σε αυτό το στούντιο που χόρεψα 1η Απρίλη το 1963 και μου ήρθαν πολλές αναμνήσεις από τότε, ας πούμε, που ήρθαμε. Τι θυμάστε? Θυμούμαι όταν ήρθαμε εδώ, δεν θυμούμαι ποιος ήταν που έπαιζε βιολί, διότι μαθήτρια 14-15 χρονών. Ναι. Νομίζω ήταν ο Αβέροφ, αν δεν έχω λάθος. Ναι. Και ήταν 1η Απρίλη που όλος ο κόσμος, ας πούμε, έβλεπε τα ορταστικά προγράμματα στο ΡΙΚ, στην τηλεόραση γενικά, αλλά ήταν το ΡΙΚ το μοναδικό. Ήταν το που μόνο. Ήταν. Οπότε μας ήταν όλοι. Ναι, μας ήταν όλοι. Εγώ ήμουν τότε μαθήτρια και πήγα στο σχολείο και φοβόμουν μήπως, ας πούμε, με καταλάβουν, διότι δεν είχαμε, ας πούμε, την άδεια να χορεύουμε έτσι. Και διαρωτούνταν όλοι ότι άμα που μοιάζει με αυτή που χορέψε στην τηλεόραση. Έχουμε και φωτογραφίες, σωστά, που χορέψατε, σωστά. Ναι, ναι. Αλλά νομίζω εσύ ήσαν το πρώτο κορίτσι μου τόλμησε να χορέψει με άντρα. Ναι, ναι, να χορέψει με τον Γρηγόρη Νασιώτη, επειδή ο Γρηγόρης είχε παντρευτεί την πρώτη μου ξαδέλφη. Ναι. Οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο για μένα για την εποχή εκείνη, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ ο χορός και το τραγούδι. Και ο παπάς μου έπαιζε λαγούτων και χόρευε. Και έτσι, οι αντιδράσεις ποιες ήταν? Οι αντιδράσεις από την οικογένεια είναι από γενικά. Κοιτάξτε, ύστερα ο κόσμος αποδέχτηκε τούτων των μειχτόχρων γυναικών αντρών και ήταν πάρα πολύ ωραίο και ειδικά ενθουσιάζεται με τη Στάμνα που ήταν ένας χορός που δεν χορεύαν κανένας άλλος και τον χορέψαμε την 1η Απρίλη το 1963 σε αυτόν εδώ το στούντιο. Το λέτε και το ξάλετε, συγκινήσετε. Όχι, συγκινήθηκα, ναι. Εντάξει, τότε το ΡΙΚ ήταν πολύ διαφορετικά το χτίριο, ας πούμε. Γενικά ήταν πολύ συγκινημένη. Και βρίσκομαι εδώ γιατί, εντάξει, για χάρη του Γρηγόρη Ασιώτη. Άρα να υποθέσω ότι αφιερώνετε την παρουσία σας σήμερα. Την εδώ, παρουσία μου, ναι, την αφιερώνω ειδικά στον μεγάλο χοροδιδάσκαλο μου Γρηγόρη Ασιώτη. Επίσης στον αδελφό μου που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή και ήταν χορεύαμε μαζί μέχρι τελευταία και για μένα ήταν πολύ, ας πούμε, συγκινητικό που έτυχε να μου το ζητήσει ο Νεκτάριος μας να το να έρθω εδώ για να το χορέψω. Σας ευχαριστούμε πολύ που το κάνατε. Ήταν μοναδική στιγμή για μας. Ναι, ήταν. Κυρία Αυτή μου, τι είναι για σας ο χορός? Για μένα ο χορός είναι ζωή, είναι πολλά πράγματα ο χορός. Δεν ξέρω, πρέπει να το νιώθεις το χορό, διότι εγώ από πολύ μικρή, ο παπάς μου έπαιζε λαγούτο, εγώ τραγουδούσα, ήδη συμμετείχα και σε χοροδία, αλλά εντάξει, πρέπει να το νιώθεις. Είναι κάτι το οποίο είναι από μέσα σου που πηγαίνει. Και αν δεν το βλέπεις, χορεύουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω, εσείς εδώ που τα παρουσιάζετε. Και βλέπεις πώς χορεύουν. Εμάς ο Γρηγόρης, ο χορευτής μας, ο χοροδιδάσκαλος μας ήταν πολύ αυστηρός. Μα έτσι έπρεπε. Ναι.
δεν έκαναμε τις πρόβες, τις ξανακάναμε και οπότε πρέπει να είμαστε πολύ πολύ αυστηροί. Εγώ θα σας ευχηθώ να χορεύετε πάντα τη ζωή με αυτό το όμορφο τρόπο και το χαμόγελο σας. Εντάξει, ύστερα από τόσα χρόνια ένιωθα πάρα πολύ έτσι τράκ, ας πούμε, διότι έχει πολλά χρόνια να χορεύσω. Αλλά... Ήσασταν εξαιρετικοί. Εντάξει. Ήσασταν τέλεια. Ένα χειροκρότημα έτσι. Σας αξίζει. Νεκτάριε μου. Δεύτερη χρονιά για το φεστιβάλ Ζεϊμπέκικου στην Κύπρο. Ήταν μια δική σου ιδέα. Βεβαίως, μάλιστα. Να πούμε ότι το δεύτερο μας φεστιβάλ είναι 19 με 21 του Νοεμβρίου. Είναι στο αίθουσα δεξιώσεων Χριστένα στο χωριό Αλάμπρα. Και βασικά τι γίνεται, βασικά έχω καλέσει αρκετούς δασκάλους από εξωτερικό, κυρίως από Ελλάδα, Βαλκάνια και Τουρκία και πάρα πολλές σχολές, πολιτιστικούς συλλόγους, λαογραφικούς ομίλους και θα είναι έναν υπέροχο σε γενικές γραμμές weekend γιατί η κάθε σχολή θα παρουσιαστεί, θα έχει σεμινάρια από το πρωί και ελπίζουμε να πάνε καλά. Είναι το δεύτερο στη σειρά. Και το προθάμε. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα ζεμπέκικα ανά τον κόσμο? Ναι, υπάρχουν διαφορές στα ζεμπέκικα, γι' αυτό και στα σεμινάρια και στις παρουσιάσεις θα δούμε όλων των ειδών ζεμπέκικα. Από το Κυπριακό που θα χορέψουν βετεράνοι χορευτές από το 65, θα δούμε ελληνικά, θα δούμε απτάλικα, καμιγέρικα, θα δούμε τη στάμνα από λαογραφικούς ομίλους. Και το θετικό είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω όλες τις σχολές. Πραγματικά 20 σχολές ανταποκριθήκαν και 7 σχολές από το εξωτερικό. Πρέπει να είναι χορευτής κάποιος για να παρευρεθεί στο φεστιβάλ? Όχι, όχι. Το φεστιβάλ, ιδίως τα σεμινάρια, απευθύνονται σε όλα τα επίπεδα. Από αρχάριους μέχρι advanced, ακόμα και σε χωροδιασκάλους, μικρά παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, τα πάντα. Το ίδιο και το βράδυ που θα είναι το γλέντι. Θα έχει ζωντανή μουσική, διασκέδαση, χορό και επίσης οι παρουσιάσεις από όλους τους συμμετέχοντες. Άρα είναι ζεμπέκικο για όλη την οικογένεια. Μάλιστα. Λοιπόν, θα χορέψουμε ζεμπέκικο? Θα χορέψουμε, βεβαίως. Λοιπόν, πρέπει να μας πεις όμως. Πρέπει να υποδεχτούμε τους χορευτές. Έχουμε τους χορευτές μας. Πάμε, και αυτή είναι η οικογένεια. Σόφη, έτσι είναι, Σόφη. Διέμον του διεθνού. Οικογένεια σου. Ωπα. Ούτε στρώμα να πλαγιάσω, ούτε φως για να διαβάσω. Το γλυκό σου γράμμα, ωχ μανούλα μου, ένα μέτρο επί δύο είναι το κελί μου, ωχ μανούλα μου. Ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος. Κι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μα να μη λυπάσαι, μα να μη με Έλα, κατσίδαμε. Η μάμα και ο αδερφός της Σόφης είναι στην παρέα. Μπράβο, συγκινήθηκε. Συγκινήθηκε από το σώμα. Γιατί μα κάνετε... Έλατε, κάτσετε δίπλα της. Κάτσετε δίπλα της. Ω, η μάνα μου. Είναι οικογενειακή υπόθεση, λοιπόν, το ζεμπέκικο. Χαίρετε, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Ευχαριστούμε, γεια σας. Εσύ μέρες που το οργανώνουμε. Δεν ήταν τόσο εύκολο, μην νομίζεις. Περνάσασα. Κάτι κάνουμε μετά. Τι κάνουμε, δεν σας την καλά. Λοιπόν, θέλω να χορεύει και η Σόφη.
Χορεύει, ναι. Μικρόφωνο. Α, δεν έχουμε μικρόφωνο. Ωραία. Να το μικρόφωνο μας. Χορεύει, Σόφη. Όχι όπως εμάς, αλλά χορεύει. Τι δεν εννοείς. Αφιερωμένος στη Σόφη. Αφιερωμένος στη Σόφη, έτσι. Θα μας χορέψετε για να μην Σόφη στο τέλος, όχι. Χορέψουμε. Θα χορέψετε. Να μας συστήσεις τη μάμα στον αδερφό σου. Εντάξει, μάμα μου χαρά, ο αδερφός μου Αντρέας είναι μαθητές του Νεκτάριου χρόνια. Ειλικρινά δεν το περιμένω, θα πρέπει να φέρεις επαγγελματίες. Είναι επαγγελματίες. Είμαστε. Να σημειωθεί τούτο. Νεκτάρι. Να. Ένα λεπτό να ακούες. Έλα. Το φεστιβάλ και το ζεμπεκικό μπορούν να το χορεύουν όλοι. Είναι κατάθεση ψυχής και χορεύεις αυτά που αισθάνεσαι. Οικογενειακές στιγμές, απλά λιτά. Όπως αυτό το surprise εδώ. Απλά πράγματα. Είδα surprise. Είναι καλοί μαθητές. Βεβαίως, για να είναι εδώ. Α, σωστό. Είδαμε το αποτέλεσμα και νομίζω ήταν εξαιρετική και οι δύο. Λοιπόν, πείτε μου πώς θέλετε να συνεχίσουμε τώρα, να χορέψουμε κι άλλο. Η Σόφη, πρέπει να μας χορέψει η Σόφη. Δεν είμαι μαθήτρια του Νεκτάριου ακόμα. Δεν πειράζει. Και χρόνια που σου λέω ότι είναι αυτό. Υπάρχουν κάποιες χορευτικές φιγούρες που ακολουθούμε. Όχι. Ας πούμε εμείς που δεν ξαναχορέψαμε ποτέ δεν μπαίνει εγώ. Που τον πίνεις. Ναι, αλλά αν πρέπει να πιω για να χορέψω σε μπέκκιγο, δεν κάναμε τίποτα. Να σου πει ο Αντρέας, θέλω ένα λεπτό το μικρόφωνο, διότι ο αδερφός μου ντρεπόταν να χορέψει, να κάνει μια στροφή. Μοιάζεται, να το πούμε. Τα πλήτα στη φόρα δηλαδή, έτσι, θέλεις να το παίξουμε έτσι. Αφού μου έκαμε στον πράγμα, θα αντίπινα. Εντάξει, το ζεμπέκκιγο είναι οι νότες να παντούμε στη ψυχή σου και να το βγάλεις στη σκηνή. Έτσι είναι. Και εγώ όντως ήμουν πάρα πολύ αντροβαλός. Πριν 4 χρόνια που ξεκινούσα, αλλά ήθελα το δηλαδή να μάθω και να φκένω, να χορεύω η ψυχή μου. Άντε μάγκα μου τώρα, έλα. Θα ρωτούσα όμως, μισό λεπτό πριν δικαιώσουμε, θέλω να ρωτήσω, από όποτε για να ξεκινήσεις φαντάζομαι το χορό, είναι εντάξει, δεν πρέπει να από παιδί να ξεκινήσεις να χορεύεις. Ναι, εγώ στα 25 μου ξεκινήσα. Ναι, ωραία. Άρα είσαι. Να κλείσουμε με τον χορό λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν στην παρέα μας σήμερα. Να ευχαριστήσουμε. Θα τα ξαναπούμε, θα έχουμε νέο φταστικά. Μικρόφωνο. Ναι. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Νεκτάριο που με προσκάλεσε σε αυτόν τον χορό και να πω ότι είναι ένας από τους καλύτερους χορευτές στην Κύπρο. Και άξιο συνεχιστή του Γρηγόριου Σιόπ. Ωραία. Και ένα μεγάλο. Και ένα αφιέρωμα στην οικογένεια μου που αγαπώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσά που ήσασταν στην παρέα μα σήμερα. Θα τα ξαναπούμε. Πού να βλέπω, εδώ, την ένα. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν και πάλι αύριο την ίδια ώρα, εδώ 4:30 αμέσω μετά, στι χρυσέ συνταγέ. Φιλιά πολλά, κλείνουμε με χορό. Γεια σας.